στο σύνδεμα. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Ήταν αταξίδευτο. Αταξίδευτο. Αυτό που είναι δηλαδή στην πλευρά της Τουρκίας, ανατολικά. Και μάλιστα συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικότερο σημείο. Πιο νότια δεν έχει, έχει θάλασσα, πιο ανατολικά είναι η Τουρκία. Αν κοιτούσαμε δηλαδή το χάρτη της Ελλάδας, όπως είναι ο νομός Εύρου, είμαστε τέρμα κάτω δεξιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάει και το ποτάμι. Από την οροσειρά Ρίλα της Βουλγαρίας. Από εκεί πηγάζει ο νομός Εύρος και έχει συνολικό μήκος 530 χιλιόμετρα. Τα 200 και κάτι από αυτά είναι φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτό γιατί όταν το 1923 με τη διαχάραξη των συνόρων, με τη συνθήκη της Λοζάνης, οι ξένες εγκύτριες δυνάμεις ορίσανε σαν σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας το ρου του ποταμού Εύρου, το μέσο του ποταμού Εύρου. Οπότε ανατολικά το μισό ποτάμι ανήκει στην Τουρκία. Δυτικά το μισό ποτάμι είναι δικό μας. Εδώ στο Δέλτα όμως το ποτάμι χωρίζει στα δύο. Στον ανατολικό βραχίωνα και στο δυτικό. Γι' αυτό και έχουμε το Δέλτα. Γιατί αν δεν χώριζε και γινόταν κατευθείαν, θα είχαμε απλά ένα ποτάμι που χύνεται στη θάλασσα. Αφού όμως οι ξένες εγκύτριες δυνάμεις είχαν πει ότι σύνορο θα είναι το μέσο του ποταμού, ποιο από τα δύο είναι το κυρίως ποτάμι για να είναι το σύνορο? Αν ήταν ο ανατολικός βραχίωνας, το Δέλτα το παίρναμε εμείς. 100.000 στρέμματα είναι ανάμεσα στο βραχίωνα, στο Δέλτα. Αν ήταν ο δυτικός, το παίρναν οι Τούρκοι. Εμείς θέλαμε φυσικά ανατολικό. Οι Τούρκοι όμως ήταν ο δυτικός. Έτσι, ξένες εγκύτριες δυνάμεις ορίσαν μια τριμελής επιτροπή να αποφασίσει ποιο από τα δύο είναι το κυρίως ποτάμι, άρα θα είναι το σύνορο. Ουσιαστικά αποφάσισε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Ολλανδός συνταγματάρχης Μπέικερ. Γιατί το δεύτερο μέλος ήταν ένας Τούρκος συνταγματάρχης εκπρόσωπος της Τουρκίας και το τρίτο μέλος ήταν ο ταγματάρχης Εμμανουήλ Μινωτάκης από τα Χανιά της Κρήτης, αδερφός του Αλέξη Μινωτή, του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη. Οι δύο χώρες τώρα είχαν συμφωνήσει ότι η απόφαση του Ολλανδού Προέδρου θα είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές χωρίς συστάσεις και αντιρρήσεις. Ο Τούρκος για να επηρεάσει όμως τον Ολλανδό, του προσκόμισε χάρτες αλλά και ψεύτικους τίτλους ιδιοκτησίας. Ισχυριζόμενος ότι μέσα στο Δέλτα του Εύρου υπήρχαν ιδιοκτησίες, χωράφια Τούρκων. Κάτι φυσικά που δεν ίσχυε, γιατί το Δέλτα πριν 100 χρόνια. Ναι. Να το δούμε, να σας κάνω την ξενάγηση εκεί, να σας τα πω που θα είμαστε όλοι μαζεμένοι και μετά ξαναδράμε στη βάρκα και επιστρέφουμε. Από καμιά δεύτερη δεν είμαστε τελευταίοι τώρα και έχω χαλαρώσει, έτσι, γι' αυτό και γελαϊδάω. Έχετε και τον κύριο Παλαιστίδη μαζί σας. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Έχω δυνατό κριτή. Ναι. Λοιπόν, οπότε στο γυρισμό θα πω. Σήμερα είναι η μέρα της άντρας της αποσέχεσης. Τα παιδιά σου δεν τα αφήσεις τα χάρη. Τα παιδιά σου δεν τα αφήσεις τα χάρη. Νικόλη τράβα και μας. Ο Αλέξης δεν θέλει. Για πολύ και ο... Νικό. Ο Αλέξης βαριέται. Ωραία, ε! Εδώ είναι λίγο. Πάλι με. Πάλι. 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 Πάλι.